Ο νοσταλγικός ήχος που σε λίγο θα ακούσετε προέρχεται από ένα ζωντανό θρύλο. Σε λίγο μπροστά μας η απογείωση και διέλευση ενός αεροσκάφους σε 47 Dakota. Κατασκευασμένο το 1944, είναι το μοναδικό παγκοσμίως που πήρε μέρος στον πόλεμο της Κορέας το 50-55, ενώ εξακολουθεί να πετάει μέχρι και σήμερα από το αεροδρόμιο Σέδες της 113 πτέρυγα Μάχης του Θεσσαλονίκη. Που έχει αναπτυχθεί. Το αεροσκάφος θα προσεγγίσει για προσγείωση από δυτικά στη συνέχεια λόγω αλλαγής του διαδρόμου εξαιτίας του ανέμου.
κινητήρων που ακούγεται φέρνει στο νου μας αεροσκάφη μιας άλλης εποχής, αεροσκάφη της ιστορίας, Spitfire, Hurricane. Next follows the five ship fighter formation on a spectacular flyby. Κυρίες και κύριοι, είμαστε σίγουροι ότι απολαύσατε το θέαμα που σας προσφέρθηκε και που θα κλείσει ακόμα πιο εντυπωσιακά από ό,τι ξεκίνησε. Η πεντάδα των μαχητικών αεροσκαφών που απογειώθηκε νωρίτερα θα μας προσεγγίσει σε λίγο στα 500 πόδια, εκτελώντας μια πρωτότυπη διέλευση αρχικά από ανατολικά. Μην βιαστείτε ωστόσο να αποχωρήσετε, αφού λίγο μετά αλεξιτοσιτές του ελληνικού στρατού θα πραγματοποιήσουν άλματα ακριβίας πάνω από το χώρο του αεροδρομίου, πριν δώσουν τη σκυτάλη στις υπόλοιπες αεραθλητικές δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.